Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μεγάλος βραχνάς αποδεικνύεται για τις τράπεζες, η τακτοποίηση των ακινήτων που έχουν έρθει στα χέρια τους μετά από πληστηριασμό και τα οποία ίδιες θέλουν να πακετάρουν για πώληση σε funds. Όπως αναφέρουν στο insider.gr, στελέχη του κλάδου, ένα πολύ μικρό μέρος των ακινήτων που παίρνουν στην κατοχή της τράπεζας είναι τακτοποιημένα και μπορούν να απολυθούν άμεσα. Η συντριπτική πλειονότητα περιλαμβάνει αυθαίρετα κτίσματα τα οποία πρέπει να νομιμοποιηθούν για να μπορέσουν να απολυθούν. Παρότι τα εν λόγω ακίνητα κατάσχονται και εκπληστριάζονται, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν εάν πρώτα δεν τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες. Αυτό όμως συνεπάγεται τεράστιο διαχειριστικό κόστος και πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Πάντως, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι διοικήσεις των τραπεζών βρίσκονται σε συζητήσεις με τους θεσμικούς φορείς, προκειμένου να αλλάξει η νομοθεσία αυτή και ο σκόπελος των νομιμοποιήσεων να περάσει πλέον στα funds. Μπορεί να μειώνεται χρόνο με το χρόνο το ποσοστό των Ελλήνων που βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φτώχειας και να έχει υποχωρήσει το ποσοστό του πληθυσμού που κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπο με δύσκολες συνθήκες διαβίωσης από το 23,1% το 2013. Στο 20,2% το 2017. Ωστόσο, ο πληθυσμός που αντιμετωπίζει υλική υστέρηση και δυσκολεύεται να αποκτήσει τουλάχιστον 4 βασικά αγαθά και υπηρεσίες συνεχίζει και κινείται σε υψηλότερα επίπεδα από την περασμένη πενταετία. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον κίνδυνο φτώχειας των ελληνικών οικοκυριών. Μάλιστα, η ψαλίδα φτωχών και πλούσιων μεγαλώνει με το πλουσιότερο 20% των Ελλήνων να έχει 6,1 φορές μεγαλύτερο εισόδημα από το φτωχότερο 20% του πληθυσμού. Κλέβουν τις εντυπώσεις στα γραφεία στο Χονγκ Κονγκ τόσο λόγω της αισθητικής όσο και του κόστους τους, το οποίο αγγίζει τα 3.000 δολάρια ένα τετραγωνικό μέτρο στο επιχειρηματικό κέντρο της πόλης. Στην περιοχή κατοικούν 7 εκατομμύρια άνθρωποι και ο χώρος είναι πολύ περιορισμένος, με αποτέλεσμα οι τιμές των ακινήτων να είναι από τις πιο ακριβές παγκοσμίως. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της μεγάλης εταιρείας εμπορικών ακινήτων, το Χονγκ Κονγκ κρατά το σκύπτρο των ακριβότερων επαγγελματικών χώρων ανά τον κόσμο για τρίτη συνεχή χρονιά. Τα γραφεία στην περιοχή είναι σε τέτοιο βαθμό περιζήτητα που υπάρχει διαθεσιμότητα μόλις 1% για μια καινούργια εταιρεία που θέλει να εγκατασταθεί εκεί. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηρία και αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δείκτημο να κυμαίνει σε 756,37 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,27% σε πτώση τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.